Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων, η ελληνική αστυνομία συμβουλεύει τα παιδιά σχετικά με το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά σε βάρος ανηλίκων, συμβουλεύουμε ως ελληνική αστυνομία, γονείς και παιδιά να λαμβάνουν προφυλάξεις και κατάλληλα μέτρα κατά τις μετακινήσεις των παιδιών σε χώρους που ασκούν δραστηριότητες, σε φροντιστήρια, στα σχολεία, στην παραλία. Η αστυνομία προτρέπει τους ανήλικους μεταξύ άλλων να μην αφήνουν κανένα να τους αγγίζει χωρίς την θέλησή τους και να μην κρατούν μυστικά από τους γονείς τους. Σε περίπτωση που κάποιος άγνωστος μας αγγίξει το σώμα, αυτό δεν είναι μυστικό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ανήλικοι να δέχονται να τους αγγίζει κάποιος και να τους ζητάει να το κρατήσουν μυστικό. Είναι μια πράξη σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι οι ανήλικοι να μην ακολουθούν κανέναν άγνωστο με την αιτιολογία ότι είναι από τον μπαμπά ή τη μαμά ή οποιονδήποτε συγγενή ή φίλο. Τα παιδιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν άγνωστα άτομα τα προσεγγίζουν και με οποιοδήποτε πρόσχημα τους ζητούν να τους ακολουθήσουν. Να μην μπαίνουν ποτέ σε άγνωστα άτομα σε αυτοκίνητο όταν λένε ότι έχουν έρθει εκ μέρους των γονιών τους, όπως της μαμάς τους ή του μπαμπά τους, και πρέπει να τα πάνε σπίτι προκειμένου να μην περπατάνε. Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν τους προσεγγίσουν άγνωστα άτομα, να πάνε σε κάποιο δημόσιο χώρο όπου υπάρχουν πολίτες συγκεντρωμένοι, όπως είναι μια πλατεία, όπως είναι μια παιδική χαρά, ή να πάνε σε κάποιο κατάστημα. Αν υπάρχει κοντά δηλαδή κάποιο κατάστημα, ένα mini market, να μπουν μέσα και να ζητήσουν βοήθεια. Ή αν υπάρχει αστυνομικός κοντά, να προσεγγίσουν τον αστυνομικό. Σε καμία περίπτωση να μην εμπιστεύονται αγνώστους. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε παράξενο παρατηρηθεί θα πρέπει να καταγγελθεί στην αστυνομία.